Οι παλιοί λιράριδες Γιάννη στον Πόντο έπαιζαν διαφορετικά από αυτό που έχουμε ακούσει εμείς σήμερα στον ελλαδικό χώρο. Δεν υπήρχε καμιά σχέση. Στο Πόντο οι λιράριδες έπαιζαν διαφορετικά. Δηλαδή οι περισσότεροι, χωρίς να θέλω να μειώσω κάτι, δεν έχω το δικαίωμα αυτό, αλλά με τις καταγραφές και από αυτά που έχω ακούσει εγώ, ήταν άτεχνοι, πατάγανε και κάπως περίεργα. Φυσικά όμως δεν μπορώ να παραλείψω ότι και αυτοί είχαν τα δικά τους έτσι χαρίσματα. Μπορεί να μην ήταν οι τεχνικαράδες, αλλά είχαν κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα στοιχεία. Που πολλοί σήμερα κατά καιρούς ακούω ότι κρατήσαν αυτά τα στοιχεία. Φυσικά σας είπα και προηγουμένως ότι αυτός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του οργάνου, αυτός που έβαλε αρχή, μέση και τέλος, ήταν ένας κοινωνικός λόγος Πετρίδης. Πιστεύω, χωρίς να θέλω να παραλείψω κάποιον λιράρι μεγάλο, γιατί υπήρχαν πολλοί σπουδαίοι λιράριδες, να μην ξεχάσω να πω το όνομα του Γεωργούλη του Κουλιμτζίδη, ο οποίος ο Γεωργούλης Κουλιμτζίδης, ένας πολύ μεγάλος λιράρις, με μια σπουδαία παρακαταθήκη, πολλοί λιράριδες βοήθηκαν και με τον Γεωργούλη του Κουλιμτζίδη, γιατί υπήρχε πολύ υλικό. Ένα διτουργό που ο Γόγος δεν είχε πολλές δισκογραφίες, δισκογραφικές δουλειές. Ο Γόγος όμως έπαιξε πράγματα στη λύρα που για εκείνη την εποχή φανταζόντουσαν ανατόρθωτα, έτσι, πολύ δύσκολα. Έπαιξε σε μπήκικα με τη λύρα, έπαιξε νησιώτικα, έπαιξε σιρτά, έπαιξε τσάμικα. Κακώς από κάποιους κατηγορείται ότι δεν έπαιξε ποντιακά και έβαλε πράγματα, ας πούμε, στοιχεία από το μπουζί, γιατί ήταν και μπουζουξής. Είναι κρίμα να απαξιώνουμε και να μειώνουμε έναν άνθρωπο, όπως είναι και μια παροιμία, όσο δεν φτάνει, λοιπόν, τα κάνει κρεμαστάλια. Ο Γόγος ήταν αυτός που, χάρη σε αυτόν, παίζουν όλοι λίγο. Είναι σημαντικό αυτό που λέω και πιστεύω ότι περάσαμε 32, κλείνει 32 χρόνια από τον θάνατό του και πιστεύω ότι ο Γόγος είναι ξεπέραστος. Δεν μπορεί να τον περάσει κανένας. Σαφώς και οι νεότεροι λιράριδες σήμερα υπάρχουν καταξιωμένα χέρια με πολλές δυνατότητες, έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τουξάρι, τα πάντα εξελίσσονται στη ζωή μας και πόσο μάλλον και στη μουσική. Αλλά ας με συγχωρήσουν όλοι οι φίλοι, εγώ είμαι ξεπέραστος. Όπως το λες, καταλαβαίνω, ουσιαστικά ανέδειξε τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει αυτό το όργανο, έτσι, δηλαδή... Χάρη σε αυτό που παίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτό το όργανο... Τα μουσικά ταξίδια... Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, προσπαθώ μέσα από αυτή την προσπάθεια που μας δίνεται σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ πέρα στον πολιτιστικό, στον Μιλά Μερκούρη, με γύση 18 εδώ στην Καλυθέα, πάνω από τη συνεργασία του Δήμου Καλυθέας, να προσπαθούν τα παιδιά να, πέρα το κομμάτι της λύρας, να γνωρίζουν και πράγματα γύρω από την ποντιακή μουσική. Δεν μπορεί να σου λέει ένα παράδειγμα ποιο είναι ο Γόγος ή ο Γιωγούλης ή ο Κουλιμτζίδης ή ο Παναγιώτης Ασλανίδης ή ο Κερδίνης ο Λάμπης και πολλοί ακόμη, ο Δημήτρης Κουλιμτζίδης. Μιλάω τώρα για λιράριδες οι οποίοι κάνανε σπουδαία έργα και νομίζω ότι είναι πολύ καλό που τα αναφέρουν τα ονόματά τους. Το μέλλον της λύρας, Γιάννη, για να κλείσουμε, ποιο πιστεύεις ότι έχει ακόμα ανεξερεύνητα, ας το πούμε έτσι, παιδεία αυτό το όργανο? Ναι, το όργανο αυτό έχει πολλές δυνατότητες, μπορεί να παίξει τα πάντα. Άλλωστε, αυτό το έχει δείξει ένας πολύ μεγάλος λιράρης, ότι σου λέει αυτό το όργανο εδώ πέρα μπορεί να παίξει πολλά πράγματα. Εγώ θα πω το εξής, θα πω την ταπεινή μου γνώμη. Δεν μπορώ να πω, όλοι παρουσιάζουν τη δικιά τους, το δικό τους χαρακτήρα πάνω στο όργανο. Καλό είναι να υπάρχει ένα σεβασμό στο όργανο, να μην ξεφεύγουμε, γιατί πολλές φορές συναντάω και φίλους και δικούς μας πόντιους και μη πόντιους, παρουσιάζοντας ότι αυτά είναι ποντιακά. Δυστυχώς, πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορώ να πω ότι χανόμαστε. Πρέπει να μπουν διαχωριστικές γράμμες, δηλαδή ναι μεν το όργανο έχει δυνατότητες, αλλά δεν πρέπει να ξεπερνάμε και τις γράμμες. Υπάρχει μια ευλάβεια πάνω στο όργανο, μια σέβαση πάνω στο όργανο και όχι να κάνουμε πράγματα τα οποία καλώς θα κάνουμε και ο Γόγος θα κάνει και ο Γόγος από πριν
50 χρόνια και τα ζεμπέκικα, όπως σας είπα, και πολλά λαϊκά κομμάτια και νησιώτικα, αλλά όλα ήτανε, είχαν ένα όριο. Οπότε μπορώ να πω ότι καμιά φορά σήμερα λίγο ξεφεύγουν. Παρασύρονται και πολύ, ας πούμε, τον ενθουσιασμό της δεξιοτεχνίας, δείχνοντας ότι άμα κάνω κάτι δεξιοτεχνικό, ο άλλος θα με κοιτάξει. Δεν είναι έτσι, χάνουμε την ουσία. Και οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα στο όργανο. Πάντως θα συμφωνήσουμε ότι παραμένει το, ας το πούμε, ιερό σύμβολο της παράδοσης του πόντου. Ηλίδη. Το συζητώ. Ηλίδη. Ευχαριστώ.